φεγγαριά. Χαλαρώστε λίγο. Ρωτάτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Μα προσπαθούν και οι δημοσιογράφοι να βρουν μια ερώτηση. Αν έχει υποστεί. Μπορεί να κάνετε καμιά άλλη ερώτηση λίγο που δεν είναι τόσο κλισέ. Τι να σε ρωτήσω για τη θεωρία τη σχετικότητα. Μπορεί να κάνετε καμιά άλλη ερώτηση λίγο που δεν είναι τόσο κλισέ. Να σε ρωτήσω για την κλιματική αλλαγή. Πότε ξεκίνησε, σε τι οφείλεται και τι βλέπεις ότι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί να κάνουμε καμιά άλλη ερώτηση λίγο που δεν είναι τόσο κλισέ. Θα τη ρωτήσουμε για την κρίση στην Αργεντινή. Μπορεί να κάνουμε καμιά άλλη ερώτηση λίγο που δεν είναι τόσο κλισέ. Θα ρωτήσουμε τη διαφορά στην πολιτική μεταξύ Βαρουφάκη και Τσακαλώτου. Ωραία. Δεν όμως είναι ενοχλημένη γενικά. Τι έχω να σχολιάσω κάτι. Το Παπανόδα να λέτε να σχολιάζει που έχει μια καλή κουβέντα για όλες τις γυναίκες. Φαίνεται, τις αγαπάει πολύ τις γυναίκες. Τραβήχθηκε, κάτι έκανε τώρα. Τι τραβήχθηκε καλέ, σαραντάρις δεν είναι. Έτσι είναι η μούρη του Μπέκαμ. Φοράει κάτι στο κεφάλι του, παιδιά. Έχει γίνει σαν την Τζέννη. Γιατί ενοχλείτε με τις ερωτήσεις για τις πλαστικές, αφού μόνη της τις λέει τις πλαστικές. Αυτό που λυσάτε να γίνετε διάσημες και μόλις γίνετε διάσημες τραποχύνεστε σαν τις τραποχημένες λουκουμάς, μη με ρωτάτε. Αγάπη μου, έκανε τούμπε για να σε ρωτάμε και τώρα μην με ρωτάτε. Θα ήθελα να τοποθετηθώ πρώτη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Τζέννη Μπαλατσινού και σαν γυναίκα και σαν τηλεοπτική προσωπικότητα. Θεωρώ ότι κάνει και εξαιρετική δουλειά φέτος στην εκπομπή της και είναι και μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Mm-hmm. Θεωρώ επίσης ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος και με παιδεία και ένα επίπεδο που χθες έπεσε σε ένα σφάλμα. Δεν έπρεπε να αναφέρει, δηλαδή ο Δημήτρης, ο Παπανώτας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερος επίσης, κάνει μια σχολιαστική εκπομπή που πολλές φορές μπορεί να ξεφεύγει. Βέβαια είναι το στυλ του Παπανώτα που τα λέει με τον δικό του ιδιαίτερο καυστικό τρόπο. Για μένα δεν θα έπρεπε καν να αναφερθεί στον Παπανώτα και να πει ότι ναι, που αγαπάει τις γυναίκες και τις πόντες. Δηλαδή, εμένα αυτό δεν μου άρεσε για την Τζέννη. Πίστευα ότι η Τζέννη είναι λίγο πιο ανώτερη, ότι φάλεγε εντάξει, φτάνει όλο αυτό με τις πλαστικές και θα αποχωρούσε. Δεν ξέρω αν εγώ φάντεχα να το κάνω, γιατί και εγώ πάντα έχω τη μανία να απαντάω, αλλά νόμιζα ότι η Τζέννη δεν θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις δίκιο. Επίσης θέλω να πω ότι εμένα, σαν φωτεινή, δεν μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις για τις πλαστικές. Τις θεωρώ λίγο άκομψες στις γυναίκες. Εμένα πάντως όμως και είναι όντως άκομψες, όμως νομίζω ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο και γίνονται και στα αυτά που λέμε κιού. Άλλο να γίνει σε μια συνέντευξη, ένα περιοδικό ή μια συνέντευξη στον καναπέ μιας παρουσιάστρας ή ενός παρουσιαστή, και άλλο να γίνει στο πόδι σε ένα πάρτι με 100 δημοσιογράφους γύρω-γύρω. Ότι η διαχείριση από την Τζέννη Μπαλατσινού ήταν λάθος. Δηλαδή το να απαντά σε μια ερώτηση που σε ενοχλεί προσβάλλοντας τον άλλον και τον δημοσιογράφο, γιατί είπε ότι οι ερωτήσεις είναι κλισέ, που για έναν δημοσιογράφο ο οποίος βγαίνει κάθε βράδυ να κάνει τα θέματα του είναι ένα άσχημο σχόλιο. Αλλά και για τον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο και κάνει, όπως πες και εσύ, μια σχολιαστική εκπομπή, η ευθεία επίθεση είναι λίγο άσχημα. Δηλαδή, άσχημα. Το διαχειρίστηκε η Τζέννη Μπαλατσινού λάθος το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι η παγίδα του κάνω μια συνέντευξη έξω με κόσμο. Είναι σε σύγκριση με το κάνω μια συνέντευξη σε καναπέ. Μπράβο. Αν μιλούσε στην Άνση Ζαμπέτογλου στον καναπέ τη. Δεν θα μιλούσε για την απέναντι. Για την απέναντι. Πες ότι δεν ήταν απέναντι. Δεν θα ήταν πιο χαλαρή και άνετη στο να απαντήσει. Θα ήταν όπως είναι και όλοι οι άλλοι συνεντευξιαζόμενοι, οι οποίοι απαντάνε σε ακόμα πιο προσωπικά ζητήματα. Από την άλλη, το η ερώτησή σας είναι κλισέ. Μπορούμε να πούμε ότι αν τη θεωρεί κάποιος κλισέ αυτή την ερώτηση, μπορεί να απαντήσει με τρόπο που να μην είναι κλισέ. Γιατί δεν απαντάει με τρόπο σωστό που να μην κλισέ. Και επίσης το να βλέπεις 10 φορές την Τζέννη Μπαλατσινού, πόσα πράγματα μπορεί να κατεβάσει ένα μυαλό για να ρωτήσει, ας πούμε. Γενικά ο Δημήτρης Παπανώτας είχε δίκιο. Εγώ πραγματικά, επειδή το βλέπω πολύ καιρό αυτό και δεν είμαι και δημοσιογράφος και το βλέπω τελείως απ' έξω, θα ήθελα να ξεκινήσουν οι δημοσιογράφοι που κάνουν αυτά τα κιού να τους ρωτάνε ερωτήσεις όντως για να τους κρίνουμε και σαν ανθρώπους λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ακούσω τον Τζέννη Μπαλατσινού και το πώς βλέπει την κρίση, μια και είναι και λοιπόν, μια κυρία που έχει χτυπήθηκε. Αυτό που λες, το είχε ξεκινήσει μια περίοδο, το Star, αν θυμάστε, που έβγαινε και έκανε πάρα πολλά εξωτερικά και άρχισε να κάνει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, από το Ρουβά μέχρι όποιο μοντέλο μπορεί να φανταστεί, ερωτήσει ιστορία, ερωτήσει για την οικονομική ακριβώς κρίση. Και το έπαιζε άκοπο και αμοντάριστο και πάθαινε σοκ, γιατί φαινόταν όλοι τόσο ημιμαθεί.